κόσμος στην Τουρκία βράζει για τον πρόεδρο και την κυβέρνησή του. Μετά τους οπαδούς της Φενέρ πήραν το λόγο οι αντίπαλοι της Μπεσίκτας. Οι φιλάθλοι πέταξαν χιλιάδες λούτρινα ζωάκια και φώναξαν συνθήματα κατά του Ερντογάν. Παρά τη δημόσια συγγνώμη, ο Ερντογάν καταραίει στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της εταιρείας ALF, μετά τους φωνικούς σεισμούς, η Λαϊκή Συμμαχία των Ερντογάν Μπαχτσελή συγκεντρώνει 35,1%. Η Συμμαχία του Έθνους των Κιλιτσάρογλου Αξενέρ έχει ποσοστό 47,6% και το Φιλοκουρδικό Κόμμα HDP 9,8%. Ο σεισμός των 7-8 βαθμών Ρίχτερ έχει προκαλέσει ζημίες ύψους άνω των 34 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα 34 δις ισοδυναμούν με το 4% του ΑΕΠ της Τουρκίας το 2021. Η εκτίμηση της Παγκόσμιας Τράπεζας δεν περιλαμβάνει το κόστος ανοικοδόμησης άλλα 34 δισεκατομμύρια. Olağanüstü görüntüler. Depremzede çocuklarımızın yüzlerini bir nebze olsun güldürebilmek için